Only do I see what I think I want. Did the thing I seen, sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making them flip. Στο καφέ μπαρ Έγλι στο πεζόδρομο της Κορίνθου. Απόψε έχουμε κοντά μας τις 15 φιναλίες των Πελοποννησιακών Καλλιστείων. Οι 15 φιναλίες είναι κοντά μας από το Σάββατο το βράδυ. Και με τελικό προορισμό το Σάββατο βράδυ στο κλαμπ Hotel Casino Λουτράκι. Στο μεγάλο τελικό πραγματοποιηθεί και φέτος στο όμορφο χώρο του κλαμπ Hotel Casino Λουτράκι. Εκεί θα αναδειχθούν η ΣΤΑΚ Πελοπόννησος, ΝΙΣ Πελοπόννησος, ΝΙΣ ΓΙΑΚ και οι αναπληρωματικές τους από τα φετινά Πελοποννησιακά Καλλιστεία 2012. Όπως απόψε είμαστε εδώ κοντά σας, σε αυτό πολύ όμορφο χώρο, να γνωρίσετε κι εσείς τις 15 φιναλίστ που διεκδικούν τους τίτλους των φετινών Πελοποννησιακών Καλλιστείων. Δύο από τις 15 φιναλίστες θα φύγουν με ένα τίτλο. Μις Φωτογένεια και Μις Φώτη. Αυτούς δύο τίτλους θα τους κρίνουν η κριτική επιτροπή που είναι απόψε κοντά μας και θα ήθελα να τους γνωρίσουμε. Κλείσουμε από τον Φάιντο Ματζούνη, Κορίνθιος ηθοποιός, την κυρία Δήμητρα Τσιούγκου, πρώην μοντέλο, τον Γιάννη Μπρούτσο, δημοσιογράφο, την Άννα Μαρία Βάστα, Μις Πελοπόννησος 2011, ο κύριο Έννης Κουτοκύρας, δημοτικός σύμβουλος, και η Κωνσταντίνα Πρασά, με πολλές ιδιότητες απόψε εδώ. Ως μοντέλο, με πάρα πολλές συμμετοχές σε επιδείξεις μόδας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σε διεθνείς πασαρέλες, και σαν συμπαρουσιάστρια μου, αφού το Σάββατο βράδυ θα παρουσιάσουμε μαζί το φετινό μεγάλο τελικό των Πελοποννησιακών Καλλιστείων. Λέει κινέζικα που λέει ο Παπαλής. Νιχάω. Ξέρω και εγώ τι. Έφτασε η ώρα όμως. Φύγατε. Ο αριθμός 1. Θα ήθελα όμως κάθε φορά να χειροκροτάμε. Κατερίνα Τιλίνη, είναι 24 ετών, έχει ύψος 1,77. Σπουδάζει στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και έρχεται απόψε εδώ με δύο πανελλήνια πρωταθλήματα kickboxing. Να πάω λίγο μακριά εγώ. Ο ρόλος στην Επιτροπή σίγουρα θα είναι δύσκολος απόψε. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Ο αριθμός 2. Χριστίνα Τορβακοπούλου. Είναι 22 ετών, έχει ύψος 1,73. Είναι φυσικοθεραπεύτρια. Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Είναι πριν από λίγα βράδια εξελέγει μη ωραία Ελένη στο κλαμπ Άνεμος. Ευχαριστούμε πολύ Χριστίνα. Ο αριθμός 3 είναι η Ευελίνα Παρασκευοπούλου. Η Ευελίνα είναι 19 ετών. Έχει ύψος 1,76, σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών
και ιστορία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, βιολί και πιάνο. Ο αριθμός 4 είναι η Νάσια Στεφανίδη. Η Νάσια είναι 20 ετών, έχει ύψος 1,72, σπουδάζει στο ΤΕΙ Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο ΤΕΙ Πύργου με την ιδιότητα στα animation. Μέλος σας συνάδελφος, Νάσια. Τι έγινε, τελείως καθένα. Οφείλω να πω ότι αυτό πρώτη φορά το συναντώ με το χειροκρότημα. Όπου και να πάω, τι τους να χειροκροτήσουμε, είναι του λέω εκεί. Αλλά αυτή είναι η Κορυφή, αυτή είναι η Κόρινθος, γι' αυτό περνάμε όμως να μπεις εδώ στην Κόρινθο. Για να δω τα χειροκρότημά σας. Απλά δεν το λέω για να σου το πω, είναι πραγματικότητα αυτό. Αριθμός 5. Ελευθερία Παπαγιαννάκη. Η Ελευθερία είναι 16 ετών, έχει ύψος 1,70. Είναι μαθήτρια λυκείου, τώρα θα πάει στην δευτέρα τάξη. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά. Ασχολείται με το χορό, τη γυμναστική, το βάντι και απόψε έχει τα γενέθλιά της. Ο αριθμός 6 είναι η Γαβριέλα Λίβα, 18 ετών, έχει ύψος 1,74, σπουδάζει αισθητικός, γνωρίζει αγγλικά, βουλγαρικά, χορεύει λατινοαμερικάνικους χορούς και οριεντάλ. Απόψε όμως δεν θα μας χορέψει, θέλει υποψηφιότητα για μη σκοτογένεια και μη πόντι στα φετινά πελοποννησιακά καλλιστεία. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβριέλα. Αν δεν ξέρετε, ο κ. Καλατζής είναι δικός. Αριθμός 7. Ελευθερία Κορνόμιλα. Είναι 19 ετών, έχει ύψος 1,82. Σπουδάζει παιδαγωγός, είναι αθλήτρια ενόργανης και γυμνάστρια κολύμβησης, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία. Ο αριθμός 8 είναι η Εμιλία Καρά. Είναι 17 ετών, έχει ύψος 1,70. Είναι μαθήτρια λυκείου. Τη Δευτέρα θα πάει τρίτη λυκείου. Δευτέρα έχουμε. Πότε αρχίζουμε, την τρίτη. Επειδή εγώ θα πάω και δεν ξέρω πότε είναι. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά. Της αρέσει ο χορός, το μπαλέτο, αλλά και το τραγούδι. Ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία. Γεια σας. Αριθμός 9. Νάσια Λαπύρη. Η Νάσια είναι 17 ετών. Έχει ύψος 1,75. Είναι μαθήτρια λυκείου, τώρα θα πάει Β' λυκείου.
Κοίτα μην αργήσεις, 8 και 4 χτυπάει το κουδούνι. Αγγλικά, γερμανικά. Ασχολείται με το βόλεϊ, έχει τελειώσει σχολή μακιγιάζ. Τους αρέσει να χορεύει σάλσα, τακό, R&B και οριεντάλ, όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Νάση. Μην ξεχάσεις να πας σχολείο. Στις 11 ξεκινάμε. Αν και έχετε πει για απεργίες οι καθηγητές. Εσύ να πας όμως. Αριθμό 10. Ναταλία Λαλιάτσι Οικονόμου. Είναι 19 ετών. Έχει ύψος 1,74. Σπουδάζει ιατρικά εργαστήρια στο ATEI Λάρισας. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά. Χορεύει. Σύγχρονο παλέτο, αλλά και η πασία. Ο αριθμός 11. Η Λυσιστράτη Παναγιωτίδου. Η Λυσιστράτη είναι 23 ετών, έχει ύψος 1,82. Είναι διατροφολόγος, διατολόγος. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, πολωνικά. Της αρέσει ο χορός, η ποδηλασία και το κολύμπι. Έχουμε κολυμπητήριο, θάλασσα. Κύριε Κουτσοκύλα, τι ρωτάτε, τι μας μπορεί να βάλετε, μην ξέρετε. Θα αναλάβει ο κύριος Δήμαρχος να μας κάνει φροντιστήριο στο Δημοτικό Συμβούλιο καθαύριο. Αν δεν ξέρετε την πολίτευση, να μας το πείτε. Γιατί εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ξέρουμε όλα. Έτσι είναι, κύριε Φαρμάκη. Και να βαθμολογούμε, ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Μη Στράτη. Αριθμός 12. Είναι η Μελίνα Σιρή. Η Μελίνα είναι 19 ετών, έχει ύψος 1,77. Είναι στο δεύτερο έτος ιδιωτικό κολέγιο στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων. Γνωρίζει αγγλικά. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα. Παραστήκαμε ο τραγούς και θα ξέχασα. Αριθμός 13. Είναι η Κατερίνα Χριστοδούλου. Η Κατερίνα είναι 22 ετών. Έχει ύψος 1,70. Είναι εργοθεραπεύτρια, τελειόφυτος, ΤΕΗ Αθηνών. Γνωρίζει αγγλικά, της αρέσει ο χορός και είναι από τα μέθενα. Yeah, I know.
Ο αριθμός 14 είναι η Μίκα Τωριατοπούλου. Έχει το δικό της φαν-κλαμπ, Εύλη. Η Μίκα είναι αισθητικός, γνωρίζει αγγλικά, είναι 20 ετών, έχει ύψος 1,74 και της αρέσει το τραγούδι, όχι μόνο της αρέσει, τραγουδάκι. Τώρα το τραγούδι αυτό σου αρέσει ή αυτό τραγουδάς, δεν καταλαβαίνω. Θα βλέπω κύριε Κουτσοκίνα, θα βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ, Μίκα. Και φτάσαμε στον αριθμό 15. Είναι η Κωνσταντίνα Βασιλιάδου. Είναι 22 ετών. Έχει ύψος 1,81. Σπουδάζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μηχανικός, παραγωγή και διοίκηση. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι 15 φιναλίστ των Πελοποννησιακών Καλλιστείων. Τα μέλη της Επιτροπής θα ψηφίσουν και θα απονείμουμε τους τίτλους «Μης Φωτογένεια» και «Μης Μπόντι» στα φετινά Πελοποννησιακά Καλλιστεία. Αλλά, από ό,τι βλέπω, ο κύριος Κοτζοκύλας μιλάει με τον αρχηγό του συνδυασμού, του λέει «Τι να βάλω, ποια να βγάλω, δεν ξέρω». Άρα να δούμε. Έτσι. Τι, το σκεφτείτε τον πρωθυπουργό, δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή δεν έχει τελειώσει, δεν έχει αποφάσει, βλέπω, η Επιτροπή και ο κ. Μπρούτσος έχει βιβολία, τροντάει το κ. Καλατζή, θα ήθελα, κύριε Κατεγιάννη, να δούμε και τις 15 φιναλίστ πριν αποφασίσει η Επιτροπή. Να δούμε ποια θα είναι. Μης Φωτογένεια και Μης Μπόντι. Πάμε. Αριθμός 1, Κατερίνα. Αριθμός 2, Χριστίνα. Αριθμός 3, Εβελίνα. Αριθμός 4, Νάσια. Αριθμός 5, Ελευθερία. Αριθμός 6, Γαβριέλα. Αριθμός 7, Ελευθερία. Αριθμός 8, Έμιλια. Αριθμός 9, Νάσια. Αριθμός 10, Νάθαλια. Αριθμός 11, Λυσισκάτη. Αριθμός 12, Μελίνα. Αριθμός 13, Κατερίνα. Αριθμός 14, Μίκα. Και αριθμός 15, Κωνσταντίνα. Είναι οι 15 φιναλίστ των Ψηφιακών Καλλιστείων που στο Σύνθηματο το βράδυ στο Κούπο των Καζίνο Λουτράκη θα διαγωνιστούν για τους τίτλους Σταρ Πελοπόννησος, Μης Πελοπόννησος και Μης Γιάνγκ με πιαστούς Σταρ Πελοπόννησιακά 2012. Δεν θα εμείς έχουμε κοιμάνει. Ευχαριστώ. Αντικείμενο. Δεν είναι το αντικείμενο. Λοιπόν, κύριε Κατεγιάννη,
Ήταν 15 φιναλί. Να σας ευχαριστήσουμε και σε λίγο θα τις καλέσουμε κοντά μας να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Ένα θερμό χειροκρότημα και για τις 15! Μάλλον κουραστήκατε. Είδε να ακούγεται τη μουσική. Θα πει λίγο μουσική. Λίγο μουσική. Αριθμός 1, Κατερίνα Τιλίνη. Αριθμός 2, Χριστίνα Τουρβακοπούλου. Αριθμός 3, Ευελίνα Παρασκευοπούλου. Αριθμός 4, Νάσια Στεφανίδη. Αριθμός 5, Ελευθερία Παπαγιαννάκη. Αριθμός 6, Γαβριέλα Λίβα. Αριθμός 7, Ελευθερία Κόρτλη. Αριθμός 8, Εμιλία Κάρα. Αριθμός 9, Νάση Καλαμπύρη. Αριθμός 10, Ναταλία Λιάτσι Οικονόμου. Αριθμός 11, Λυσιστράτη Παναγιωτίδου. Αριθμός 12, Μελίνα Σύριη. Αριθμός 13, Κατερίνα Χριστοδούλου. Αριθμός 14, Μίκα Κουριατοπούλου. Και αριθμός 15, Κωνσταντίνα Βασιλιάδου. Είναι οι 15 φιναλίστ των Πελοποννησιακών νηστείων. Δύο από τους είναι Μις Φωτογένεια και Μις Μπόντι. Πάμε λίγο. Τα ξέρετε από την εικόνα. Όλη μέρα, όλη νύχτα, όλη νύχτα. Εγώ ξέρω. Όλη νύχτα. Θα παρατείνω λίγο. Για κύριε Παπανακίτου. Μια εβδομάδα μας παιδεύουν, ας παιδεύσουμε και εμείς λίγο. Να, ο κύριος Κατεγιάννης ζωγραφίζει τώρα, το πακό του. Όμως, πριν σας ανακοινώσω, ποιες είναι Μις Φωτογένεια και Μις Μπόντι, θα παρακαλούσα τον κύριο Γιώργο Κεφερλή από το καφέ Παρέγκλη να έρθει κοντά μας να τον ευχαριστήσουμε για την απόψινή φιλοξενία. Γιώργο! Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, τον αριθμό 1. Την Εμιλία Καρά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές δουλειές, καλό χειμώνα. Παρακαλούμε τον κύριο Κωνσταμιχάλη από τα Κοσμήματα Κωνσταμιχάλης που είναι και φέτος κοντά μας, στηρίζει τη διοργάνωση των Πελοποννησιακών Καλλιστείων. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ την Κατερίνα Τιλίνη, τον αριθμό 1. Παρακαλούμε τον κύριο Τζάφη, τον κύριο Γιώργο. Και ο κύριο Τζάφης και φέτος στηρίζει τα Πελοποννησιακά Καλλιστεία. Παρακαλώ τον αριθμό 2, Χριστίνα Τουρβακοπούλου. Παρακαλούμε τον συνάδελφο Κώστα Καλατζή, γνωστό σε όλους μας από το Νιαουρίσματα, τον Γάτο. Κώστα, πού είσαι? Θέλω να τον βρω. Θέλω να τον βρω. Τι κάνεις και να είσαι στις γυναίκες? Παρακαλώ τον αριθμό 3, την Ευελίνα Παρασκευοπούλου.
Ωπα, ναι. Περίμενε. Θα ήθελα να δώσω την πλακέτα στον Δήμαρχο Κορινθίων να την απονείμει στον κύριο Καλατζή. Κύριε Δήμαρχε. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον Κώστα Καλατζή, αυτόν τον βετεράνο δημοσιογράφο που κοπιάζει από τους αθλητικούς χώρους μέχρι τις όμορφες συντροφιές κάθε βράδυ στα κανάλια, ανεβάζει θεματικότητα και στα πολιτικά. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερη τιμή να το γραβεύσω εγώ. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Είμαι χρόνια στους αθλητικούς χώρους. Εδώ πέρα έχω και πολλά παιδιά, όπως είναι τα παιδιά της Κλένιας, ο Γιώργαρης, ο Θοδωρής, ο Μακρύς, ο Μπαλάπας. Ίσως θα ζηλεύουν λιγάκι απόψε, γιατί έχω πάρει 36 βραβεύσεις από αθλητικά σωματεία, αλλά και στα πελοποννησιακά καλυστία με 13 χρόνια συνέχεια. Αν γνωρίζω 5.000 ποδοσφαιριστές με τα μικρά τους ονόματα, τι ψηφίζουν και ποιες έχουν φιλενάδες, ναι, τα ξέρω όλα. Ακριβώς στα πελοποννησιακά καλυστία έχω γνωρίσει 208 κοπέλες των τελικών. Για μένα είναι αθλήτριες και αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. 208, μην ξέχεις, ξεχάσεις τον αριθμό, έχει περάσει τον αριθμό. Κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε που είστε απόψε εδώ. Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι είστε πάντα σε ό,τι όμορφο συμβαίνει στο Δήμο και σας ευχαριστούμε για όσα έχετε κάνει για αυτόν τον Δήμο και συνεχίζετε να κάνετε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που κάθε χρόνο διοργανώνουν τα περιφερειακά καλλιστεία, ιδιαίτερα τον Τάκη τον Παναγιώτο τον Φίλο, και να το ευχηθώ να είναι καλά και κάθε χρόνο να τον χαιρόμαστε με αυτές τις όμορφες διοργανώσεις, και βεβαίως να ευχαριστήσω και τα κορίτσια που λαμβάνουν μέρος στα φρετινά περιφερειακά καλλιστεία. Να ευχηθώ σε όλες να έχουν καλή επιτυχία και βεβαίως να έχουν καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε όμως να τιμήσουμε και την Κωνσταντίνα Πρασά, την συμπαρουσιάστριά μου στον μεγάλο τελικό της Σαμάτου, που έχει κάνει γνωστή την χώρα μας παντού σε όλο τον πλανήτη με τις παρουσίες της στις διεθνείς επιδείξεις μόδας. Καλώς ήρθες. Έτσι. Είσαι έτοιμη. Θα τα πούμε το Σάββατο. Θα παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Γιώργο Φαρμάκη, να δώσει την πλακέτα στην Κωνσταντίνα μας. Να σας βλέπουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, στο πλάι. Ωραία, μπράβο, μπράβο, ωραία. Θέλω με τη σειρά μου να πω συγχαρητήρια στον κύριο Παπαπαναγιώτου, τον κύριο Κωνσταντασούλη, σε όλα τα παιδιά στους τελευταίες, τα κορίτσια που με την παρουσία τους ομορφαίνουν την πόλη μας. Σίγουρα τέτοιες εκδηλώσεις είναι που θέλουμε να γίνονται στην πόλη μας. Κύριε Νασούλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εκ μέρους του Δήμου Κορινθίου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτές οι ευχαριστίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για μας εδώ που οργανώνουμε τα πελοποννησιακά καλλιστεία, γιατί ο κύριος Φαρμάκης έχει δώσει εξετάσεις και έχει πετύχει. Έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη σε πολύ όμορφες εκδηλώσεις στο Δήμο Κορινθίων. Και έτσι πιστεύουμε να συνεχίσει όλος ο Δήμος. Αχ, τι έγινε, κορίτσια? Περιμένουμε λίγο ακόμα, Λοιπόν. Γιώργο, πάλι πλάτη έχω. Ποιος το πιάτο είδε τώρα, λοιπόν. Καμία. Πλάτη, έτσι, κομπλέτη. Πρέπει να παίρνεις έξω. Θα κορίτσια. Λοιπόν, έρχομαι και λέμε Miss Body 2012 είναι ο αριθμός. Πείτε. Το 1 και το 3. Πολύ.
beat. Κανείς, beat, τίποτα. Για να πάω από εδώ, κύριε Κοντά, εσείς πώς. 14! Γιατί? 5! Επειδή έχει γενέθλια. Εντάξει, για να το λες εσύ κάτι ξέρεις. Είναι ο αριθμός 5! Δεν έχουμε happy birthday να το παίξουμε. Τι θέλαμε. Ελευθερία Παπαγιαννάκη. 16 ετών. 1,70. Η ύμα του Τριαλικίου θα πάει στην πίτα τάξη και είναι εμείς πρώτη 2012. Είμαι σίγουρος ότι θα μαθιώσεις και επηρεάσεις την Επιτροπή, δεν το συζητάω καν. Παρακαλώ την Άννα Μαρία Μπάστα να έρθει κοντά μας για την απονομή. Μη σε Πελοπόννησος 2011. Άντα στο πλάι, θα σε βλέπουμε. Πάνω. Ωραία, καλά είσαι. Ευχαριστούμε πολύ. Miss Body 2012. Ελευθερία Παπαγιαννάκη. Και τώρα, Miss Φωτογένεια 2012. Για να δω αν θα πέσετε μέσα τώρα. Για να το λέει μια γυναίκα, κάτι ξέρει. Είναι ο αριθμός 14! Πώς είναι, μιμικά. Μην τα κορία τα πού. Πειραγμένος δεν είμαι, τα πράγματα είναι απλά. Τώρα έχεις τελειώσει και δεν γυρίζω πια. Μια σώση στη ζωή μου, σε είχα παρακαλώ. Παρακαλώ την Κωνσταντίνα Πρασκάρτη κοντά μου. Σήμερα φωνάζω εγώ, αλλά μετά θα φωνάζω σήμερα. Έλα, Νίκο, πολύ αρχίσεις. Γιατί, τι έγινε. Καλά, τέσσερα, γιατί, καλά, στο φίλο. Δεν έχει φίλοι μέσα. Εμείς ό,τι 2012 Ελευθερία Παπαγιαννάκη και εμείς Πρωτογένεια 2012 Μίκα Κοριατοπούλου. Είναι πανική στην Πρωτογένεια. Τώρα, εδώ είναι η Κύριοι συνάδελφοι, σας περιμένουμε. Και όσο εσείς τραβάτε φωτογραφίες, εγώ να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς τα αργά να ξεκινήσω εσάς κορίτσια και πιο καλή επιτυχία. Στο τελικό και σε εσάς, δεν σημαίνει ότι επειδή πήρα τους τίτλους απόψε δεν θα έρθει υποψηφιότητα για μεθαύριο. Έτσι. Ό,τι από το μηδέν ξεκινάτε. Καλή επιτυχία στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Θα τα πούμε εκεί. Να δούμε. Να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν απόψε εδώ. Ραντεβού το Σάββατο στο Club Hotel Casino Λουτράκι. Όσοι δεν μπορέσετε να δείτε, θα το δείτε μέσα από το τηλεοπτικό κανάλι Ηλέκτρα, όπως κάθε χρόνο. Και καλό χειμώνα, πού αλλού, εδώ στην Έγλη. Πάμε να χορέψουμε τώρα. Ελάτε. Η συγγνώμη είναι για σένα άγνωστη, νομίζω λέξη. Την επόμενος και τη χαβηλή στιγμός θα έχεις μπερδέψει. Για τους άλλους είσαι τάξη, μα για την καρδιά μου είσαι. Ο κλεισμένος δολοφόνος, εγώ την ακαλώ.
The life and the concert. The body and the concert. The music and the concert. And grounded singing. 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 Yeah.